Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι οικονομικές ειδήσεις της ημέρας σε ένα λεπτό από το insider.gr. Ο Απρίλιος θα είναι μήνας ζυμώσεων. Την απάντηση αυτή έδωσε στο insider.gr στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών όταν ρωτήθηκε για το πότε θα αποκρισταλωθούν οι νέες αντικειμενικές αξίες που θα αποτελέσουν και τη βάση υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ για το 2018. Οι εκτιμητές ακινήτων γνωμοδότησαν πως πρέπει να υπάρξουν αυξήσεις για το 60% των περιοχών, μειώσεις στο 23% ενώ για το 1,7% των περιοχών προτείνουν να μην γίνει καμία μεταβολή. Αν αυτές οι εισηγήσεις βέβαια γίνονταν αποδεκτές, τότε ο ΕΝΦΙΑ θα εκτινασόταν, γεγονός που θα δημιουργούσε πολιτικό πρόβλημα στην κυβέρνηση, ειδικά όταν οικοκυριά και επιχειρήσεις λάμβαναν στα χέρια τους τα καθαριστικά του φόρο. Αυτή την άσκηση ισορροπίας και συγκερασμού μεταξύ των εισηγήσεων των εκτιμητών και του στόχου ίσπραξης 2,65 δισεκατομμυρίων ευρώ καλείται να τρέξει άμεσα η δευτεροβάθμια επιτροπή που έχει συσταθεί στο Υπουργείο Οικονομικών. Αύριο, Μεγάλη Τρίτη, 3 Απριλίου, θα πληρωθούν 5.000 νέες επικουρικές συντάξεις με τα αναδρομικά τους, εκ των οποίων οι 2.272 αφορούν σε αιτήσεις από 1η-1η-2015 και μετά και υπολογίζονται με τον νέο τρόπο του νόμου Κατρούγκαλου. Πρόκειται για αιτήσεις κυρίως δημοσίων υπαλλήλων και εργαζόμενων σε ΔΕΚΟ. Οι υπόλοιπες 2.700 νέες επικουρικές που πληρώνονται τώρα κι αυτές είναι παλαιότερες του 2015 αιτήσεις, υπολογίστηκαν με το παλιό καθεστώς και αφορούν κυρίως εμποροϋπαλλήλους και μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εκκρεμείς αιτήσεις για επικουρική σύνταξη ξεπερνούν τις 111.000 και προκειμένου να μηδενιστούν μέχρι το Μάρτιο του 2019, θα πρέπει να διεκπεραιώνονται τουλάχιστον 8.000 συντάξεις τον μήνα. Η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της έμπρακτης υποστήριξης των πρωτοβουλειών που στοχεύουν στην πράσινη ανάπτυξη, συμμετέχει στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων 2 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, των οποίων η κύρια κατοικία ανήκει σε χαμηλή ενεργειακή κατηγορία και επιθυμούν να πραγματοποιήσουν κατασκευαστικές παρεμβάσεις με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας. Παρέχει οικονομικά κίνητα στους ωφελούμενους με τη μορφή επιχορήγησης έως και 70% και δυνατότητα δανειοδότησης για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής με επιδότηση επιτοκίου κατά 100%. Η Εθνική Τράπεζα προσφέρει ευκολία, ταχύτητα και υψηλού επίπεδου συμβουλευτικές υπηρεσίες στους ωφελούμενους που θα την επιλέξουν για την εξυπηρέτησή τους. Δοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δείκτημα μόνο και με τις 780,50 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 1,30%. Ανωδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Με περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.